Και τώρα εκτός από ένα fast forward που χρειαζόμαστε και ένα θαύμα ώστε όλα αυτά πίσω να χωρέσουν εδώ και εδώ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε παίζεται με τις υπερπολυτελείς πτήσεις της Ryanair, αλλά θα τα καταφέρουμε. Γιούπι, αυτός είναι ο Νίκος. Δεν ξέρω. Οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Είχα κάνει εντύπωση στα χρόνια μου. Είχα αφήσει ιστορία. Είναι, παλιό, είναι παλιά καραβάνα. Πλέον. Πλέον δεν είναι μαζί μας. Όχι, όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μαζί μου και θα πάμε να βρούμε. Τον Χριστί. Ο οποίος μένει εκεί, σπουδάζει εκεί. Νίκο, τι έχεις να πεις, σε χαίρεσαι για το ταξίδι που θα κάνουμε. Όχι. Εντάξει, τώρα Λονδίνο, βροχή. Δεν μπορώ. Δεν θέλεις. Α, μιλάνε και περίεργα αυτή. Δεν έχω φραπέ καταρχήν. Δεν έχω φραπέ. Με το φρέντε θα την παλέψω. Λέτο. Επίσης, να πούμε ότι ο Νίκος θα είναι ο κάμεραμάν. Ναι, εγώ θα είμαι. Προς το παρόν όμως εγώ με το μοντέλο. Προς το παρόν είναι το μοντέλο. Απολαύστε το. Απολαύστε με, απολαύστε με. Άργε, έβγες δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γεια σου, Γιουπί. Είμαστε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το ταξίδι, το οποίο πληρώνει ολοκλήρου Γιούπι, βεβαίως. Δεν έχουμε βάλει ευρώ από την τσέπη μας. Έτσι, Νίκο. Εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό, εγώ μόνο πλήρωνα μέχρι στιγμής. Α, ναι, Νίκο, δεν σου έχω πει κάτι. Αχ, μπράβο, αυτό ψήφισε όλη την εβδομάδα. Έχω την απορία, πώς με περνάνε με αυτή την ταυτότητα. Εγώ θα με συλλάμβανα γενικά, γιατί είναι κίνδυνος, δηλαδή να τη δείξω στον πιλότο να πέσουμε. Το κλείσαμε το μαγαζί. Γεια. Μας γύρισα πίσω. Δεν θα πάμε τελικά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν πειράζει, η εμπειρία μετράει. Μια φορά δεν είναι το θέμα ο προορισμός, στο ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν το επεισόδιο. Άντε, bye. Στο βάθος έχουμε έναν πολύ καλό φίλο, το ξέρετε όλοι. Καλησπέρα. Τι λέει? Καλά είσαι? Καλά, εσύ? Το βρήκα το εύκολα. Το βρήκαμε, ναι ρε, η διαδρομή. Λονδίνο. Δεν φαίνεστε. Τι λέει? Α, τώρα φαίνεστε. Ομάδα εισαγωγές, πώς περνάτε εδώ στο Λονδίνο, Κωστή? Καλά περνάμε. Πώς και δεν κοιμάστε τέτοια ώρα που πήγε? Περίμενα κάτι φίλο. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο, στο Ealing Road, με τον Κωστή Μοσχοβίτη. Δεν είμαστε Ealing Road. South Ealing. South Ealing είμαστε, άκυρο. Δεν τα ξέρεις καλά. Το καλό. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε σκιακή μου ούτε όλοι. Καλή νύχτα, Γιούπι, θα τα πούμε αύριο. Νίκο. Τι κάνει? Εσύ Βασίλη, τι κάνεις εγώ? Τι χαλιά είναι αυτά, γιατί είσαι έτσι? Πώς είμαι? Α, όχι, συγγνώμη, στην καθημερινή βάση. Εγώ έχω χρόνια να σε δω. Μου έρχονται τα σόκαλε πάλι. Πώς τέσσερις. Ναι. Ναι. Αλλά αξιοπρεπέστατο, εγώ ξεκουράστηκα, ας πούμε. Και ξέρεις γιατί σηκώθηκαμε τόσες ώρες? Γιατί είμαστε μαθημένοι από τη Γιούπι από 8 η ώρα και τα τραγούδια Γιούπι μου για Γιούπι. Όπως βλέπετε, χρόνια μετά με έχει στιγματίσει ακόμα και εμένα. Δείτε εδώ, δείτε. Δεν μπορώ να έτσι μάθω. Θέλουμε να κάνουμε μπάνιο. Τώρα αρχίζει το πραγματικό quest. Δεν είναι τι ήταν τώρα το να φτάσουμε μέχρι εδώ, δεν ήταν τίποτα. Πάμε να ξυπνήσουμε τον Κωστή. Πάμε να ξυπνήσουμε τον Κωστή να μας δώσει τη ματσέτα, γιατί υποψιάζομαι ότι η ντουζιέρα θα έχει και βλάστηση μέσα. Θα πρέπει να κόψουμε. Πάμε λοιπόν. Περιφανίσαι για την ψυχολογική σου ομάδα. Δεν ακολουθείτε να του παίζω το φουαλίς. Δεν έχω να ξυπνήσω από την υπηρεολογία. Στη. Κοστά.
Πες μας μία ώρα που υπολογίζει την Πολυτέλεια. Μία ώρα. Τι ώρα είναι για πες. Ξέρω, τι ώρα είναι. Δέκα. Δέκα. Κωστή, πώς νιώθεις που ξύπνησες τόσο πρωί? Νιώθω γεμάτος ενέργεια. Ευεξία, ζωντάνια. Ζωντάνια, ακριβώς. Έτσι, πες λίγο ακόμα έτσι, ακούγεσαι σαν διαφήμιση. Επιτέλους έχουμε τον Κωστή στην εκπομπή, ο Κωστής που σπουδάζει. Τι σπουδάζεις ακριβώς, Κωστή, εδώ? Σπουδάζω ηχοληψία και μουσική παραγωγή. Άντε, το Λονδίνο παρακαλώ, δεν έχουμε ότι και ό,τι στελέχη μαζί μας στην κατασκήνωση. Μουσική τεχνολογία, ηχοληψία, μουσική παραγωγή, ό,τι είπε στο Λονδίνο. Επίσης ο Κωστής είναι στους πάντα in suits, θα έχουμε διάφορα link κάτω στην περιγραφή για να τους τσεκάρετε. Εδώ είναι το νεκροταφείο. Λέγε κιόλας όσο λέμε το νεκροταφείο. Το σπίτι είναι πίσω από το νεκροταφείο, είναι από εκεί το σπίτι. Α, πήρατε σπίτι με θέα δηλαδή. Το νεκροταφείο, να σου πω κάτι. Δεν είναι από τα απλά νεκροταφεία τα σένια, είναι από αυτά που έχει γίνει ήδη το ζόμπι αποκαλύψω, αλλά είναι γκρεμισμένα, ξέρω. Σε ο Κωστής, λοιπόν, θα τον απολαύσουμε σήμερα. Γιατί είμαι σίγουρος, Γιούπη, δεν είστε εξοικειωμένοι με τον Κωστή, δεν τον ξέρετε πολύ καλά. Εγώ είμαι ο Κωστής, λοιπόν. Γεια σας, Κωστή. Να απολαύσετε σήμερα. Μην με βλέπετε έτσι αγούρο ξυπνημένο, γενικά είμαι καλό τυπάκι. 6-9. Έλα, Χριστόφορε. Ρε εσύ, δεν έχω καλό σήμα. Ναι, σε παίρνω από ένα χωριό. Παίρνω από ένα χωριό εδώ. Ρε φίλε, είμαι στην πλατεία και δεν βλέπω, το ρολόι πάει λάθος εδώ, ρε. Έλα. Πες μου λίγο τι ώρα είναι, γιατί εδώ στο χωριό δεν έχει καλό σήμα. Ναι, είμαι εδώ με τον Κωστή. Γεια σου, Γιουπί. Γεια σου, Γιουπί. Γιουπί, όπως βλέπεις, βρισκόμαστε σε έναν παραδοσιακό βρετανικό τηλεφωνικό θάλαμο. Μας έφερε ο Κωστής εδώ. Δικός του είναι, ε. Εδώ μένει. Πώς θα το νοικιάζεις? Είναι λίγο, κανένα δεκάλυρο την ώρα. Δεκάλυρο. Δεκάλυρο. Μάλιστα. Γιουπί, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ. Θα πρέπει να έρθετε στο Λονδίνο οπωσδήποτε. Αυτό είναι γύρω στα 4 ευρώ. Thank you. Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Κωστή στο The After School Show. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, πολύ χαρούμενος που έχω τα παιδιά εδώ πέρα. Πάμε λίγο πιο κοντά για να ακούγεται. Λοιπόν, είναι και ο φίλος μας ο Νίκος μαζί. Είμαστε όλοι μια χαρούμενη παρέα. Πολλά φίλα και στο Χριστόφορο που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Χάνεις φίλε. Έχει έρθει ο Χριστόφορος, θα ήθελε πάρα πολύ να είναι μαζί μας, αλλά η παραγωγή πλήρωσε μόνο για τα δικά μας εισιτήρια. Τα δικά μας. Θα σου πω μετά, Νίκο, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, Γιούπι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο Λονδίνο για ένα ειδικό επεισόδιο. Βλέπουμε τι κάνει ο φίλος μας ο Κωστής το χειμώνα. Εδώ ο Γιώργος με το συντονιστικό. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα για ψηλό πλάνο και έρχεται να το στήσει. Α, εντάξει. Λίγο πιο πέρα πάντο. Έλα λίγο πίσω να το ρυθμίσουμε. Λείπει ο οδηγός, είναι ο συνοδηγός άμα δείτε, πέσα. Εντάξει, μ' άκουσε, θα πάει να το στήσει και τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο.
I don't believe it's been. Λοιπόν, Γιούπι, είμαστε στα στούντιο του Harry Potter. Νίκο, σου έχω πει να μην οδηγάς. Yeah.
Όχι. Και πεινάμε. Πεινάμε απίστευτα. Σαν λύκη. Έχουμε περάσει τρομερή μέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας συστήνουμε να επιφύλακτα το Λονδίνο. Και το σπίτι του Κωστή επίσης. Και το στούντιο της Warner. Έχουμε πάρει πράγματα. Για όποιος είναι φαν του Harry Potter, αξίζει με τα χίλια να πάει. Είναι 3,5 ώρες πράγματα. Πρέπει να πάτε. Αύριο θα έχουμε πολύ γεμάτη μέρα επίσης. Θα σας δείξουμε πάρα πολλά πλάνα. Νομίζω ότι για σήμερα θα πούμε καληνύχτα. Πάνω τους, Βασίλη, πάνω τους. Τι είναι αυτό? Τι έγινε, ρε? Τι είναι αυτό? Τι γίνεται? Παρακαλώ, κρατήστε τουαλέτα καθαρό και τακτοποιημένο. Γκρίφι. Βρισκόμαστε στο μουσείο της Madame Tussauds με τα κέρινα ομοιώματα και είμαστε πάνω στο κόκκινο χαλί. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, παιδιά, σταματήστε, σας παρακαλώ. Είμαστε στην αντίστοιχη τσιμισκή της... Αντίστοιχη τσιμισκή είναι πιο μεγάλη. Ναι. Follow, follow the sun.